Παλαιστίνη είναι περιοχή. Όλο δηλαδή από το βόρειο πάνω μέρος, από το Λίβανο και τη Συρία μέχρι κάτω την Αίγυπτο, όλο αυτό το κομμάτι λέγεται Παλαιστίνη. Είναι γεωγραφικός όρος. Τι έχει μια position geographic Παλαιστίνα, θότ. Έχει την Γαλιβία, την Γασυρία, δεν βρει το Αιγύπτη, το μεθάν, και ούτε Παλαιστίνη. Οι κάτοικοι είναι διαφορετικών εθνοτήτων. Προς εμπανόρτ Παλαιστίνης, γιάν να κόμπε την δρύσουμε. Την ταυτότητα ενός έθνους τη δίνει η γλώσσα και η τοποθεσία. Πασαπόρτε να είναι δεν τένιε κόμπι, εγεπτζούχα, δε δεν δόδια ετύρε. Δηλαδή πώς μπορούμε να ταυτοποιήσουμε και να πούμε αυτή είναι η Αλβανία και αυτή είναι Αλβανή. Σήμουν τα βερτετοεμτές εκ το εάν σιτά, κοσέμπο. Γιατί εκεί πέρα έχουν περάσει πολλές φορές πολλοί λαοί. Σε ψε να δεν σπεσέγαν καλούαρ σούμ πόπου. Από εμάς τους Έλληνες, πολύ περισσότεροι. Δηλαδή αν πιάσει το DNA δεν ξέρει κανείς μας από ποια φυλή είναι. Κτούν Γκρετζί, καν καλού αρσούμ με τέπερ. Δε πότε μου αρέσει DNA είναι το ανθότ, νο και δίμσε να τσίλι φύς, να τσίλι δεν διέμι. Αυτό που δίνει την ταυτότητα ενός λαού είναι ο τόπος, κατοικίες και η γλώσσα. Έτσι η επασαπόρτα είναι περσόνα δε, έχει τζούχα δε δεν πανίμι τύρε. Έτσι γίνεται και εκεί στην Παλαιστίνη. Τώρα όλοι αυτοί λέγονται Παλαιστίνοι. Κτού πάντα δεν Παλαιστίνη. Τάνε το τζίρ τσούχεν Παλαιστίνη. Είναι ο τόπος, η περιοχή που λέγεται Παλαιστίνη και αυτοί μιλάνε την ίδια γλώσσα και λέγονται Παλαιστίνη. Σε ψέρεις δβέντε και τσιούτ Παλαιστίνη δε φλάσιν τον ιέτεν τζιού. Αν θέλετε να σας πω ποιοι είναι αυτοί στην Παλαιστίνη, μπορώ να σας πω ποια έθνη είναι και ποιοι είναι η ρίζα τους. Ναι. Ποντώνει και ο θέμ σε τσίλ δατκόμ μπεϊάν και μπανόιν είναι Παλαιστίνη και προμπαίνει Παλαιστίνη. Λοιπόν, η σημερινή Παλαιστίνη, η καταγωγή τους είναι πολλαπλή. Έχει πολλές δηλαδή ρίζες. Ράνεται Παλαιστίνες σαν τεσούντα, προ Παλαιστινέζεται σότσιον. Γι' αυτό θα δείτε ότι δεν έχουν και ίδιες ιδέες όλοι. Προκατάρσιο, το σοφίμ σε δενού καν τον ίδια τα ιδέα, το τζίθνιερ με τίτρα. Η Χαμάς, παραδείγματος χάρη, έχει άλλες ιδέες. Χαμάς, υπερσέμπλ, κάτω τίρα ιδέα. Και είναι στο νότο. Θα δούμε ποιοι είναι. Έχει ένα γιουγ. Κούντο τη σόφιμ σε τσιλτιαντό. Η Φατάχ είναι στο κέντρο. Θα δούμε ποιοι είναι. Φατάχ είναι ένα τσέντερ. Τα σόφιμ κουσιάν. Και η Χεσμπολάχ είναι προς το Λίβανο, στο βόρειο μέρος. Δε Χεσμπολάχ είναι βερή. Το μεθάν τρέτ πως Λιβάνιτ. Προσέξτε τώρα την καταγωγή τους. Αν η σύφνη πρέαρδενε τύρε. Σε όλη την Παλαιστίνη κατοικούν πρώτα απ' όλα παλαιοί Χαναναίοι που τους έβγαλαν οι Ισραηλίτες το 1447 π.Χ. Παλαιστίνα, για να το παλαιστινέζετε ιδιαίτερα, το τσίλετ η λαργούαν Χεμπρέιτ να είναι μη κατατσίν στα διέτεν προπάρα κρίστη να βέντη τύρε. Ήταν μια φυλή από τα 7 έθνη που λεγόταν Εβραίοι. Είστε μια φύση να στάτ κόμπετ και τσούχεοι Εβραίοι. Αυτοί ξεγελάσαν τους Ισραηλίδες και είπαν ότι δεν είμαστε από εδώ, είμαστε από κάπου μακριά και ήρθαμε να γίνουμε δούλοι σας. Ατό οι γενίων Εβραίοι δε ιωθάνσε και μοιάρδουν να σούμ λάργ, πορίσιν πραντήρε. Δε ιουθάν λεμπέμ ισερπτόρ τουάι. Ο Ιησούς του Ναβί δεν ρώτησε τον Κύριο και τους έκανε δούλους. Αλλά είχε ορκιστεί πώς δεν τους σκοτώνει. Ιωζέου, νου και ποιο τη ζώτην, πορ η λάδη υπέρ ισερπτόρ του τύρου εντό μεθαν. Μετά έμαθα ότι είναι βέη, αλλά δεν μπορούσε να τους σκοτώσει. Πορ είστε μπετούαρ σε νουκ δότι βρίστε, δε ξέρω νουκ βρίστε δότ. Και όταν ο Σαούλ σκότωσε κάποιους από αυτούς, ο Θεός έφερε πείνα την εποχή του Δαβίδ. Γιατί σκοτώσανε ανθρώπους που είχαν ορκιστεί να μην σκοτώσουνε. Δεν κόχανε Σαούλιτ, Σαούλι ευράουδισα απριτούρε, δε πρεντή αντεργόη ουρίν κόχανε Δαβίδιτ, προαρσίωσε η συμπετούαρ και νούγκ δότι βρίσνεν. Ο Σαούλ τα έκανε όλα ανάποδα, αντί να εξολοθρεύσει τους
τον Αμαλίκ, και θέλει να εξολοθρεύσει μετά τους Εβραίους. Σαούλ η μπέρε τη γύθα προς την πράξη. Δεν σου βρίσκεται αμαλικίτετ. Βρά 8. Εμπέιτ. Τώρα, αυτή ήταν μια πολύ μικρή μερίδα που κατοικούσε πάντοτε μέσα στον Ισραήλ. Και είχε μια πίεση σε βόγγελ, ενέρσβετ, το τσίλετ μπανόν, κτώ και οι πρανούαν το μάθαν Χεμπρέτα θέρε, και μπανόν είναι μέσα στο Χεμπρέιβετ. Μετά είχαμε πει και πριν ότι γύρω στο 700 π.Χ. ο Σεναχηρήμ και οι βασιλείς της Ασσυρίας έκαναν με τη Κεσία και έφεραν Βαβυλωνίους και από εκεί την Ανατολή και κατοίκησαν στη Σαμάρια. Παστάει σίγουρα σε δεκανά θέν χερκέτερ σε ένα κερίβι πρα συμπρέτη ασυρίς η στατέρε μόριν γαβέντι η τί νιέρες δε η βούρη του Πανόη νεβερίτε Ισραήλη και Σαμαρία σώτσουμε. Αυτή την εποχή του Χριστού, 700 χρόνια μετά, τους λέγανε απλά Σαμαρίτες, αλλά ήταν έπικοι. Στάτσιν Βιέτ, πριν Χριστού, έτσι 700 χρόνια. 700 χρόνια πριν Χριστού, ναι. Στάτσιν Βιέτ προ πόρα Κρίστιτ, ο Βούνατο νεβερίτε Ισραήλ και Λιμπανόν, δε ο Τσιού ήταν Σαμαριτάν. Μετά, όταν τώρα διώξανε τους Εβραίους από την περιοχή οι Ρωμαίοι, ήταν οι κουρ Χεμπρέιτ εσπρντάν πόπουλεν Ισραήλιτ. Λίγο πιο κάτω είπαμε κατοικούσε ο Εδόμ, ο Αμαλίκ. Άκουμε πως μπανόντε Εδόμοι, Αμαλικίτατ. Αυτοί οι απόγονοι τους ποτέ δεν ξανά έκαναν κράτος, ήταν σκόρπιοι εκεί στην περιοχή. Ασάρσιτε τύρε νουμπέν κούρχτετ, είχεν το σπρντάρν βέντ. Οι τελευταίοι Εδομίτες ήταν οι Ηρώδηδες που ξέρουμε ότι ήταν γνήσιοι Εδομίτες. Εντομήτω τε φούντιτ ήσιν Ερόδετ, το μαθαίνει και εντύμψη ήσιν να εντόμη. Στα παράλια τώρα κατοικούσαν οι Φιλιστέοι και οι Χερεθέοι. Ναι, στη Γάζα, στην Ασκάλωνα και στην Ακαρόν και στην Άζωτο. Κατοικούσαν οι Φιλιστέοι και οι Χερεθέοι. Ναι, μπρεκδέτ, σήτσε Γάζα, Ασκαλώνη, ποιο είπες τα άλλα? Άζωτο και Ακαρόν. Αζώτο και Δακαρόνι, Μπανόνι, Φιλιστέιν. Και Χερεθέ, ήταν κοντινή αυτή. Δεν Χερεθέιν, είχαν τα άφερτα τόνια με τη λέμε. Οι Φιλιστέοι ήταν καυθορήμ. Καυθόρο λέγανε την Κρήτη. Παλαιοί αρχαιοκρίτες ήταν οι Φιλιστέοι. Οι Φιλιστέοι είχαν καθορήμ θότ. Δεν το θότ Κρέτας. Κρέτας ήταν ιδιαίτερα. Οι οποίοι θα δείτε ακόμα τα ονόματα στην περιοχή, θα ακούσετε τώρα το στενό της Ράφα, θα ακούσετε. Κοντά τα σύφνη έρματε τύρες τσιούχετ προσέμω τεκ γκουχτίτσα εράφες, Ράφα. Εκεί κατοικούσαν οι Ραφαΐμ, ήταν Φιλιστέοι. Ραφαΐμ ήσουν Φιλιστέοι, κουμπανώνουν. Ο Ραφά ήταν ο πατέρας του Γολιάθ και και τα τρία του αδέρφια τα οποία τα σκότωσαν οι δούλοι του Δαβίρ. Γίγαντες. Ραφά είστε μπαμπάι η τζιγκάντ δε τα σαϊκόε, σκουρίστε Γολιάθι δε τρεβλαζε τε τι, τε τσελε τη βράν Δαβίδι με σερπτόρ τε τι. Η Γάζα είναι εκεί που πήγανε και βγάλανε τα μάτια του, εκεί που πήγε ο Σαψόν και πήρε τις πόρτες και έφυγε, ήταν η Γάζα. Ακεί που είστε Σαμσόνι, ασχ Γάζα, η τσίλη μόρι πόρτα με τσιτέτη, βάσχ με στάλκα δε τζόρι μάιετ μάλιτ. Ακεί ασχ Γάζα. Ήταν η πρωτεύουσα των Φιλιστέων, γι' αυτό και μετά εκεί του βγάλανε τα μάτια και εκεί πέρα έριξε το σπίτι κάτω το μεγάλο, τον Νίκο. Ατού είστε Γάζα, είστε κρουτσιτέτη οι Φιλιστείς, οι Φιλιστέοι βετα τέρσιμ, δε ατού η τζόρεν σύτ Σαμσόνι, δε ατού είναι Σαμσόνι βδίτσε δε βέντου και σέμπορα τέμπολιν και είχτε με σούμ νιέρες νητέ δε βδίτσε δε βέντε. Αργότερα τώρα ήρθαν στην περιοχή και οι Άραβες. Με βόν ο φούτεν νατ ζώνα, τι το μαθαίνα δε Αράβετ. Μετά το Μωάμεθ. Πας Μοχαμέτιτ. Μετά έγιναν και σταυροπόρες και έχουν πάει και μερικοί χριστιανοί εκεί, Ευρωπαίοι.
Pastaj vajten edhe nga Evropa disa të kryshterë që mbanin kryq. Pολύ μικρό ποσοστό, αλλά έχει και Ευρωπαίους εκεί. Një pjesë e vogël janë, por ka edhe Evropian aty. Αυτοί τώρα οι οποίοι πήγανε και σφάξανε τους 1.400 μέσα στο Ισραήλ, Ato që shkuan dhe vranë të 1400 në Izrael, θα το δούμε στον προφήτη Εζεκίλ, είναι Εδωμίτες και Φιλιστέοι. Do ta shohim tek profeti Ezekiel te, ato që vranë ato pra janë Edomitët dhe Filistejt. Γι' αυτό θα πει ο προφήτης, φύλαξες παλαιό μίσος. Έχουν πολύ μεγάλο μίσος αυτοί για το Ισραήλ. Ποιοι είναι οι 1400 που λες, αδελφέ, με συγχωρείς, που σκοτώσαν. Τώρα που μπήκε η Χαμάς και έσπαξε τους Εβραίους μέσα στο... Τώρα δηλαδή. Ναι, αυτοί λέω είναι Εδωμίτες και η Χαμάς δηλαδή, αυτή η περιοχή κάτω, είναι Φιλιστέοι και Εδωμίτες. Πρα από το Χαμάσit që janë σότ janë Φιλιστέιν δhe Εδωμίτët, të cilët Ata që u futën, Pascal, vajtën. ata që u futën si për fillim në Izrael, që Po, ishte shkaku i luftës, po. ishin nga këta dy fise. Nisi sherri, po. Στο βόρειο τώρα μέρος που είναι η Χεσμπολάχ ήταν αυτή που είχε φέρει ο Σεναχηρήμ. Αυτοί έχουν σχέση με το Ιράν, το Ιράκ, από εκείνα τα μέρη έχουν ιδιαίτερη σχέση. Η Σαμαρία λεγόμενη που λέμε. Ναι. Εκείνοι τώρα στο Λίβανο έχουν την έδρα τους, η Χεσμπολάχ, σε αυτά τα μέρη. Ανεβερή θότ janë Hezbollahu që kanë të bëjnë με Iranin, με Irakun, ato që ishte sillur ai Senakeribi, do më thënë që të popullojnë vendin atje. Στο μέσο τώρα ήταν διάφορα ανακατέματα φτωχών ανθρώπων. Γι' αυτό θα δείτε και ότι οι Φατάχ είναι λίγο πιο μαλακοί άνθρωποι. Δεν είναι τόσο σκληροί όπως είναι οι βόρειοι κοινότητες. Dhe në mes, në qendër të vendit, do të thënë, janë njerëz të ndryshëm të cilët janë më të butë, që janë hataf, si kur e thotë ky, janë njerëz më të butë, janë në mes, nuk janë të egër sikur të jugut apo të veriut, por janë më të butë si njerëz. Θα δείτε ότι και οι Παλαιστίνοι είναι πολύ διηρημένοι μεταξύ τους, γιατί είναι πολλών εθνοτήτων ρίζες έχουν. Dhe shohim se si edhe Palestina pra janë që nuk merren vesh mirë njëri me tjetrin sepse janë nga shumë kombe të ardhur dhe mbledhur në vend. Φαίνεται όμως ότι κρατάνε τις ίδιες ρίζες, γιατί έχουν σχέσεις με τις ρίζες τους η κάθε οργάνωση από αυτές. Dhe duket se këto gjithë se cili nga vendi që kanë prejardhjen e tyre, mbajnë zakonet dhe traditat e tyre që kishin përpara se të shkonin dhe të bëheshin banorët të Palestinës. Και ταυτόχρονα όλοι μαζί έχουν σχέση με το Ισλάμ που μπήκαν οι Άραβες μέσα μετά το 600 μετά Χριστό. Dhe të γjithë së bashku përfundimisht mbajnë atë qendrën e islamit, islamikën, i cili kur u futën arabët në 600-ën pas Krishtit. Οπότε αυτοί έχουν δύο στοιχεία. Το μεν φανατισμό των Ισλαμιστών, Κështu që ato kanë dy elemente. Nga njëra anë kanë fanatizmin e islamistëve, sin το παλαιό μίσος που είχαν εναντίον των Εβραίων. plus urrëtitjen e vjetër që kishin kundër hebrejve. Αυτός ο συνδυασμός είναι, είναι η θανατηφόρα αρρώστια της περιοχής. Dhe këτα δύο elemente, këτα δύο γέρα, janë ajo sëmundja vdekjeprurëse e asaj zone.